δόξα στον Κύριό μας. Κύριε, στην ευλογή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ ανάμεσά σας. Και για μένα και για την γυναίκα μου ήταν ένα όνειρο να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ πέρα στη Γερμανία. Η γυναίκα μου και η αδελφή μας, η Λαμπρινή, εσείς τη γνωρίζετε περισσότερο, όσοι τη γνωρίζετε ως Μιμή, εδώ πέρα πέρασε ένα μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε εδώ πέρα στα μέρη τα οποία είχε βρεθεί και σίγουρα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για αυτήν. Όμως και εγώ ήθελα να έρθω γιατί ο πατέρας μου δούλευε εδώ πέρα στη Γερμανία, όχι εδώ σε αυτή την πόλη, στη Γερμανία, και ήταν από τους ανθρώπους που πάντα μου έλεγε καλά λόγια για εδώ, για αυτόν τον τόπο. Και το είχα μέσα στο μυαλό μου σαν κάτι ωραίο και ήταν μια επιθυμία μου, αν επισκεπτόμουν κάποια χώρα εκτός Ελλάδος, να ερχόμουν εδώ στη Γερμανία. Με πάρα πολύ χαρά εδώ πέρα ήρθαμε. Έχετε και τα χαιρετίσματα των αδελφών μας από το Παλαιό Φάλιρο. Φεύγοντας μου είπανε να δώσεις χαιρετίσματα πολλά στους αδελφούς εκεί. Επομένως έχετε και χαιρετίσματα από τους αδελφούς του Παλαιού Φαλίρου. Εγώ ονομάζομαι Κώστας Αραμπατζής. Είμαι και εγώ στο Παλαιό Φάλιρο, ένα μέλος εκεί της Εκκλησίας. Και όλοι μας είμαστε μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και εγώ με τον Κύριό μας κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου και μου φανερώθηκε. Αυτό είχε συμβεί το 1996 στην Καβάλα. Είχα πάει στην Εκκλησία της Καβάλας με τον αδελφό του Χρήστο Χρήστου. Είχα πάει, τους είχα επισκεφθεί μέσω του αδελφού μου και εκεί για πρώτη φορά ο Κύριος μου μίλησε. Και εκεί για πρώτη φορά είδα ότι ο Θεός μιλάει. Και αυτό ήταν μια έκπληξη για μένα. Για Θεό είχα ακούσει. Για τον Χριστό είχα ακούσει. Ο παππούς μου ήταν ιερέας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και πολλά πράγματα μου είχε πει και πολλά πράγματα είχα ακούσει. Αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει από κανέναν ότι ο Θεός μιλάει. Ποτέ δεν είχα ακούσει από κανέναν ότι ο Θεός είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι κάπου μες στο μυαλό μας ή κάπου μακριά ή κάποιος ξένος από εμάς. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος μας ο Πατέρας. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έδωκε τον εαυτό του για εμάς, αλλά δεν μας άφησε μόνος φεύγοντας. Εξακολουθεί και μας μιλάει, εξακολουθεί και είναι μαζί μας. Εξακολουθεί και ζει μαζί μας. Μπορούμε να τον έχουμε μέσα μας, μπορούμε να τον έχουμε δίπλα μας. Μπορούμε κάθε ώρα και στιγμή να περπατάμε μαζί του. Και αυτό ήταν αυτό που με έκανε να πιστέψω και να πω «Κύριε μου ζεις και θέλω να είμαι κι εγώ μαζί σου». Θέλω και εγώ να ζω μαζί σου. Πέρασαν βεβαίως τα χρόνια και από το 1996 βρέθηκα στις εκκλησίες της Αθήνας, γύρισα πάλι στον τόπο όπου είχα μεγαλώσει, γιατί εγώ κατάγομαι από ένα νησί της Ελλάδος, Λίμνος ονομάζεται το νησί, και εκεί πέρα είχα μεγαλώσει, εκεί γύρισα και για δουλειά. Βρέθηκα σε ένα μέρος στη Λίμνο όπου ήμουν μακριά από εκκλησίες και έμπαινε πάντα η επιθυμία μες στην καρδιά μου να επιστρέψω πίσω στην Αθήνα όπου υπήρχαν εκκλησίες. Έτσι πήρα την απόφαση και το 2008 επέστρεψα πάλι στην Αθήνα με τη δουλειά μου και εκεί γνώρισα και τη γυναίκα μου, τη Λαμπρινή. Και έτσι μας ένωσε ο Κύριος και είμαστε τα τελευταία 9 χρόνια εν Κύριο ένα. Είμαστε ανδρόγυνο και είμαστε και αδελφοί εν Κυρίω. Εδώ πέρα το μέρος μου είναι γνωστό από τις ιστορίες της γυναίκας μου. Η εκκλησία επίσης μου είναι γνωστή από τις ιστορίες της γυναίκας μου. Πολλά μου έχει πει για το πώς πέρασε, για τους αδελφούς, για τον τόπο εδώ πέρα και πριν σας γνωρίσω, κατά κάποιο τρόπο σας ήξερα. Σήμερα σας βλέπω και από κοντά. Και έλεγα μέσα μου, λέω, εμείς λέω, χαιρόμαστε που ερχόμαστε εδώ στη Γερμανία. Και εσείς πιστεύω χαιρόσαστε όταν έρθει ο καιρός να έρθετε πίσω στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που μας ενώνει όλους μας είναι ότι χαιρόμαστε εν Κυρίω. Ότι τελικά η χαρά όλων μας, η ελπίδα όλων μας, η προσδοκία όλων μας είναι ο Κύριος. Γιατί, όπως λέει η Γραφή, ο τόπος μας, το σπίτι μας,
είναι στον ουρανό. Το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Η καρδιά μας στον ουρανό. Τα μάτια μας να βλέπουν ψηλά στον ουρανό. Αυτή εδώ είναι μία προσωρινή κατοικία, ένα προσωρινό μέρος κατοίκησης, παροικίας, αλλά ολονών μας η προσδοκία είναι ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα, γιατί είναι δύσκολα το μέρος εδώ, είναι δύσκολη η γη. Έχει αμαρτία, έχει πόνο, έχει θλίψη, έχει αγώνα, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ πέρα όχι για να μας αφήσει εδώ, ήρθε εδώ για να μας πάρει μαζί Του. Γιατί είπε ότι εγώ φεύγω, πάω να διανετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω να σας ξαναπάρω, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε κι εσείς. Και αυτή είναι η προσδοκία μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλα. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα άλλο όσον αφορά τον κόσμο αυτόν εδώ, παρά μόνο πώς θα μπορέσω να μείνω αμόλυντος από τον κόσμο. Πώς θα μπορέσω να ζήσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος να μην με κυριεύσει. Πώς θα μπορέσω να περπατήσω σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να μην περπατήσω το περπάτημα του κόσμου. Γιατί ο κόσμος είναι αυτό το οποίο αντιτίθεται στο Χριστό. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει τον Ιησού Χριστό και τον πολεμάει. Και πολλές φορές βλέπουμε πράγματα γύρω μας, βλέπουμε συμπεριφορές, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και λέμε, Κύριε, πώς είναι δυνατόν? Κι όμως είναι δυνατόν, γιατί ο Κύριός μας ήρθε εδώ, αλλά ήρθε εδώ και δια της θυσίας Του νίκησε τον κόσμο, και εμείς δια της θυσίας της δικής μας να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζωντανή, να νικήσουμε κι εμείς με τη χάρη Του τον κόσμο. Θα ήθελα έτσι κι εγώ να μοιραστώ ένα κομμάτι μέσα από τη γραφή, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι στη σελίδα 904. Είναι το δέλτα κεφάλαιο και θα διαβάσω από το κομμάτι από το εδάφιο 16. «Και ήλθεν στη Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις την συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και εδόθη σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψην, να αποστείλω τους συντεθελασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτών. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκεν στον υπηρέτην και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί, τον εν τη συναγωγή ίσα να ταινίζονται εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζαν δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχουμένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ? Και είπε προς αυτούς, βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν ότι έγιναν εν τη Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν τη πατρίδη σου. Είπε δε, αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε, ήσαν εν το Ισραήλ, επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ουρανός επί τρία έτη και μήνας έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφ' όλην την γην. Και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού, εν τη συναγωγή ακούντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως, και έφερον αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί το οποίου η πόλης
αυτόν ή το οικοδομημένη δια να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο μόνο. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, είναι το 21 εδάφιο, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Το μόνο σίγουρο στη ζωή μας, το μόνο βέβαιο στη ζωή μας, η μόνη σιγουριά που μπορούμε να έχουμε είναι ότι ο Λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί εξάπαντος όλος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη ζωή μας. Δεν ξέρω πώς θα είναι το μέλλον μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω πώς πρέπει να φερθώ. Όμως, έχω και πρέπει να έχω μία βεβαιότητα στη ζωή μου. Ότι ο Λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Είναι το μόνο πράγμα από το οποίο μπορώ να στηριχθώ. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορώ να πατήσω. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το πόδι μου δεν θα γλιστρήσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος Του, πάνω στον οποίο πρέπει να χτίσουμε, πάνω στον οποίο πρέπει να χτίσω, πάνω στον οποίο πρέπει να σκάψω και να βάλω θεμέλια. Και ο λόγος αυτός εκπληρώθη, όπως λέει ο Κυριός μας. Και όλος ο λόγος θα εκπληρωθεί. Ο Κυριός μας εδώ πέρα μιλάει για τον εαυτό του. Είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει για τον εαυτό του ότι ο λόγος αυτός εκπληρώθη σήμερα. Ουδής άλλος, κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να πει ότι αυτή η προφητεία του Ισαΐα σήμερα έχει εκπληρωθεί. Γιατί είναι ο Υιός του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος ήρθε σε μας για να ευαγγελίσει τους πτωχούς. Εάν νιώθω μέσα μου ότι είμαι πτωχός, εάν νιώθω μέσα μου ότι εγώ δεν έχω δύναμη και αν νιώθω μέσα μου ότι εγώ δεν έχω και πολλά πράγματα να μπορέσω να προσφέρω, όμως ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μου λέει, αν εσύ νιώθεις πτωχός, εγώ έρχομαι να σου πω τον καλό το λόγο. Εγώ έρχομαι να σε ευαγγελίσω ότι σε αυτόν τον κόσμο οι πλούσιοι και οι δυνατοί είναι αυτοί οι οποίοι νικάνε και κατακυριεύουν. Ότι οι πλούσιοι και οι δυνατοί είναι αυτοί οι οποίοι φαίνονται στους ανθρώπους και δοξάζονται. Όμως εγώ δεν ήρθα εδώ για τους πλούσιους και τους δυνατούς. Εγώ ήρθα εδώ για σένα, τον πτωχό. Εγώ ήρθα εδώ για σένα, ο οποίος νιώθεις ότι μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις κανένα να σε βοηθήσει. Εσύ που νιώθεις ότι μέσα στην καρδιά σου δεν είσαι και τόσο πλούσιος για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Αλλά ήρθα εγώ εδώ για σένα. Και αυτό το λόγο το λέει ο Κύριος μας προς όλους μας. Ο Κύριος ήρθε για να ευαγγελίσει όλους τους πτωχούς. Όχι τους πτωχούς όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά τους πτωχούς αυτοί που νιώθουν μέσα τους ότι πραγματικά δεν έχουν κανένα στήριγμα σε αυτή τη ζωή. Αυτούς οι οποίοι δεν νιώθουν τους εαυτούς τους και τόσο σπουδαίους. Αυτούς οι οποίοι δεν νιώθουν και τους εαυτούς τους τόσο δυνατούς, ώστε εγώ είμαι αρκετά πλούσιος για να τα καταφέρω. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για κάθε έναν τέτοιο πτωχό. Ήρθε για να ιατρέψει τους συντετριμένους στην καρδία και να κηρύξει προς τους εχμαλώτους ελευθερία. Κάθε ένας ο οποίος η καρδιά του έχει συντριφθεί από τον πόνο, από τη θλίψη, από το βλέποντας τον εαυτό του, το πόσο αδύναμος είναι και μη έχοντας καμία ελπίδα στον εαυτό του, μέσα σε αυτή τη συντριβή της καρδιάς, ο Κύριος ήρθε να μας ιατρέψει, να ιατρέψει τον κάθε έναν συντετριμένο. Διότι ο Κύριος δεν θα εξουθενήσει κανέναν μα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα σπάσει το καλάμι το συντετριμένο. Δεν θα σβήσει το λιχνάρι το οποίο καπνίζει. Αλλά κάθε ένας ο οποίος μέσα στην καρδιά του νιώθει μια συντριβή, ο Κύριος ήρθε για να πει «Εσύ έχεις διαλυθεί μες στη ζωή σου. Εσύ μες στη ζωή σου τα πάντα είναι ένα ερείπιο. Όμως εγώ ήρθα εδώ πέρα για να τα ξαναφτιάξουμε πάλι μαζί. Για να σε οικοδομήσω, όχι πια καθώς εσύ νομίζεις, αλλά να σε οικοδομήσω με το λόγο μου. Να σε οικοδομήσω μέσα
από το δικό μου θέλημα, μέσα από τη δική μου την παρουσία. Ήρθε σε κάθε έναν εχμάλωτο να κηρύξει ελευθερία. Και ποιος είναι ο εχμάλωτος? Όλοι μας ήμασταν εχμάλωτοι της αμαρτίας. Όλοι μας ήμασταν εχμάλωτοι μέσα σε έναν κόσμο που μας έκανε ό,τι ήθελε. Όμως η ελευθερία μας είναι δια Ιησού Χριστού. Όμως η ελευθερία μας είναι το ότι ο Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο, νίκησε την αμαρτία και μαζί με Αυτόν θα νικήσουμε και εμείς. Και προς καθέναν ο οποίος είναι συντεθλασμένος, εν ελευθερία θα τον φέρει. Ο καθένας ο οποίος είναι μέσα του τσακισμένος, ο οποίος τον έχουν τσακίσει οι δυσκολίες της ζωής, τον έχουν τσακίσει όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του, ο Θεός θα τον φέρει σε ελευθερία και ο Κύριος μας θα κηρύξει ευπρόσδεκτον Κυρίου εν Ιαυτόν. Θα κηρύξει χρόνο στον οποίο εμείς θα είμαστε ευπρόσδεκτοι ενώπιόν Του. Και ο χρόνος στον οποίο είμαστε εμείς ευπρόσδεκτοι ενώπιόν Του είναι τώρα. Είναι τώρα που ο Κύριος μας ακόμα μας δίνει το δικαίωμα να προσερχόμαστε προς Αυτόν, να Τον εξητούμε, να πλενόμαστε με το αίμα Του, να καθαριζόμαστε για να γινόμαστε ευπρόσδεκτοι ενώπιον του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου έχει ήδη εκπληρωθεί σε αυτή την προφητεία. Όμως όλος ο Λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί. Όλος ο Λόγος του Κυρίου, κάθε ευλογία, κάθε επαγγελία, κάθε υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος προς τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά, κάθε τι το οποίο μας έχει πει μέσα από το Λόγο Του, κάθε τι το οποίο μας έχει φανερώσει μέσα στην καρδιά μας, εξάπαντος θα γίνει. Εξάπαντος θα γίνει κάθε έργο το οποίο ο Κύριος έχει αποφασίσει μέσα στη ζωή μας. Εξάπαντος θα γίνει το δικό Του έργο που έχει αποφασίσει για αυτόν τον κόσμο. Εξάπαντος ο Κύριος θα έρθει και θα κρίνει αυτόν τον κόσμο. Εξάπαντος ο Κύριος θα έρθει για να μας παραλάβει. Και όλοι μας προσδοκούμε την ημέρα αυτή που θα έρθει να μας παραλάβει, να μας πάρει μαζί Του στο μεσουράνημα. Οι άνθρωποι όμως εδώ, στην Ναζαρέτ, όλα αυτά δεν τα πίστεψαν. Ο Κύριος παρακάτω τους λέει ότι εγώ ήρθα σε εσάς, αλλά δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα κάνω κανένα θαύμα, δεν θα θεραπεύσω κανέναν ασθενή, δεν θα καθαρίσω κανέναν λεπρό. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί ο Κύριος, ενώ σε όλη την Ιουδαία, σε όλα τα Ιεροσόλυμα, έκανε θαύματα, καθάριζε λεπρούς, θεράπευε, ευαγγέλιζε πτωχούς, για ποιο λόγο στη Ναζαρέτ εδώ δεν έκανε τίποτα? Γιατί είναι η στάση των ανθρώπων απέναντί Του. Τον βλέπανε και λέγανε, δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ. Εμείς Τον ξέρουμε από μικρό. Εμείς Τον ξέρουμε βλέποντάς Τον από ένα μικρό παιδάκι, τον Εμμανουήλ, να μεγαλώνει με τον πατέρα Του, με τη μητέρα Του, και τώρα ξαφνικά Τον έρχεται εδώ πέρα ως ένας διδάσκαλος, ως κάποιος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη φήμη και περιμένουμε από Αυτόν να δούμε τι είναι Αυτός. Υπήρχε δυσπιστία μες στην καρδιά Τους. Υπήρχε απιστία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Κύριος μας μέσα στη Ναζαρέτ δεν έκανε κανένα θαύμα. Όμως εκτός Ναζαρέτ έκανε πάρα πολλά θαύματα. Και αυτό είναι μια διδασκαλία για εμάς. Γιατί ο Λόγος του Θεού εξάπαντος θα εκπληρωθεί. Εξάπαντος θα εκπληρωθεί στις καρδιές όλων μας. Εξάπαντος θα εκπληρωθεί στις ζωές όλων μας. Εξάπαντος θα εκπληρωθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όμως πρέπει εμείς να σταθούμε σε μία θέση, στη θέση της πίστεως, στη θέση όπου δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως Υιό Θεού. Γιατί αν δεχθούμε αυτά τα λόγια ως λόγια ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος τα είπε πολύ ωραία, ο οποίος δίδαξε πολύ ωραία, του οποίου τα έργα και τις ημέρες τις κατέγραψαν οι μαθητές του, τα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων, εδίδαξαν τις επιστολές οι μαθητές του. Εάν τα δεχθούμε ως απλά λόγια, τότε οι επαγγελίες αυτές
δεν θα έρθουν στη ζωή μας. Ο Κύριος μας δεν θα έρθει να μας εκβιάσει, ούτε να μας υποχρεώσει να κάνουμε κάτι μέσα στη δική μας ζωή, χωρίς τη δική μας συγκατάβαση και χωρίς τη δική μας θέληση. Ο Κύριος θέλει να δει σε μας την πίστη. Θέλει να δει σε μας το ποια θέση παίρνουμε απέναντί Του. Και αυτοί οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, αυτοί που τον γνώριζαν από μικρό, αυτοί οι οποίοι, ας το πούμε ότι είχε ανατραφεί μεταξύ τους από μικρό παιδί μέχρι 30 ετών, 30 ετών ξεκινήσε το έργο του ο Κύριος μας, μέχρι τότε τον βλέπανε ως έναν απλό άνθρωπο και ξαφνικά έπρεπε να τον δεχθούν ως κάτι άλλο. Δυσκολεύονταν σε αυτό το πράγμα να τον δεχθούν, ώστε δεν είναι αυτός ο Ιησούς ο οποίος μεγάλωνε μεταξύ τους. Όμως αυτή η απιστία τους τους οδήγησε στο να μην γευθούν κανένα θαύμα. Αυτή η απιστία τους τους οδήγησε στο να μην τον δεχθούν. Θέλησαν να τον σκοτώσουν. Θύμωσαν, τον πήρανε μέχρι την άκρη του γκρεμού όπου ήταν χτισμένη η πόλη τους και θέλανε να τον ρίξουν κάτω, να τον θανατώσουν. Τόσο πολύ. Γιατί δεν μπόρεσαν να πιστέψουν σε αυτόν. Δεν μπόρεσαν να τον δεχθούν. Σε αυτούς δεν εκτελέστηκε ο λόγος του Θεού ότι ήρθα να σας ευαγγελίσω εσάς τους πτωχούς. Δεν εκτελέστηκε ο λόγος του Θεού ήρθα να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Δεν εκτελέστηκε ο λόγος του Θεού ήρθα να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία. Γιατί βρήκε απιστία μες στην καρδιά τους. Και σήμερα εμείς όλοι μας που είμαστε μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, δεν είμαστε πολλές εκκλησίες, μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, ένα είναι το σώμα Του. Ακόμα και αν είμαστε σε διαφορετικά μέρη μεταξύ μας, όλοι μας έχουμε μία ενότητα, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, την ενότητα της πίστεως. Αυτή στην Εκκλησία στην οποία είμαστε, που θέλουμε να ανήκουμε, που θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Ιησού Χριστού, κομμάτι του σώματός Του, ο Κύριος μας λέει, δεχθείτε το λόγο μου με πίστη για να εκπληρωθεί στη ζωή σας. Δεχθείτε το λόγο μου με ευμένεια για να έρθω κι εγώ στη ζωή σας να εκτελέσω το γεγραμμένο. Δεν έρχεται ο Κύριος μας στο να μας εκβιάσει ή να μας υποχρεώσει να δεχθούμε τα δικά Του πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή την πίστη να την κρατήσουμε αυτόν τον καιρό που όλος ο κόσμος γύρω μας είναι σε μία καταστασία. Είναι σε μία απορία. Πολλά ακούμε από πολλά μέρη της γης και πολλά γίνονται και εδώ στην Ευρώπη, σε εμάς, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκοσμίως πολλά γίνονται. Όμως, όλα αυτά για εμάς είναι απλώς σημάδια. Είναι απλώς σημάδια τα οποία βλέπουμε ότι ο Κύριος μας έρχεται σιγά-σιγά. Και δεν θα έλεγα σιγά-σιγά, έρχεται γρήγορα-γρήγορα. Και να κρατήσουμε αυτή την πίστη μέσα στην καρδιά μας μέχρι τέλους, ώστε να εκτελεστεί ο λόγος τον οποίο είπε ότι εγώ θα έρθω να σας παραλάβω, θα συναντηθώ μαζί σας στο μεσουράνημα και θα ζήσετε μαζί μου αιώνια. Τούτη είναι η προσδοκία μας, καμία άλλη προσδοκία δεν έχουμε, τον Κύριό μας περιμένουμε, τα μάτια μας ψηλά στρέφουμε, όλοι μας ενωμένοι δια Πνεύματος Αγίου, εις την πίστη του Χριστού, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, πλενόμεθα, καθαριζόμαστε, αγιαζόμαστε ενώπιόν Του και όλοι μας μαζί, ως αδελφοί, ως ένα σώμα, ως αγαπητοί μεταξύ μας, να περιμένουμε τον νυμφίο της καρδιάς μας. Αυτός ο οποίος εμείς τον έχουμε αραβωνιαστεί με τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ο αραβωνιαστικός μας. Τον περιμένουμε να τον συναντήσουμε για να τον νυμφευθούμε και να ζήσουμε μαζί το αιώνια. Ο Κύριος να ευλογεί, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη δική Του δύναμη, τη δική Του χάρη αυτόν τον καιρό. Και σας να σας ευλογεί πάρα πολύ εδώ πέρα. Είσαστε σε έναν τόπο δύσκολο, σε έναν τόπο όπου ο καθημερινός σας αγώνας είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ μεγάλος και σίγουρα όλη αυτή η μέρημνα που όλοι σας αγωνιζόσαστε είναι κάτι το οποίο πολλές φορές βαραίνει τις καρδιές και λέμε, γιατί και εγώ το έχω νιώσει πάρα πολλές φορές αυτές,
τις φορές αυτές και λέω, Κύριε, τόση μέρη να με βαραίνει και σένα πολλές φορές σε ξεχνάω. Όμως να είμαστε σίγουροι για κάτι. Ο Κύριος δεν μας ξεχνά ποτέ. Και ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας δίνει πολύ χάρη εδώ στην εκκλησία του Bietigheim, σε όλες τις εκκλησίες της Γερμανίας, να σας στηρίζει, να σας αυξάνει πνευματικά, να σας ευλογεί οικογενειακά και ο Κύριος να είναι μαζί σας. Αμήν.